Επιστρέφουμε στο μέτωπο του καιρού. Κύριε Νικολαίδη, καλώς ήλθατε, Διευθυντής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Είδαμε χθες ότι 1/4 έντονης χαλαζόπτωσης και βροχόπτωσης στις περιοχές της Ελεύθερης Αμοχώστου ήταν δυνατό να δημιουργήσει αυτές τις καταστροφές. Και βεβαίως στην Λευκοσία, στις περιοχές Τροβόλου, Ανθόπολης, Λακατάμιας, περισσότερη ώρα διήρκησε η βροχόπτωση. Μας κάνει λίγο εντύπωση γιατί έτσι, σαν ο καιρός ήταν ηλιόλουστος, ξαφνικά αλλάζει άρδιν. Να περιμένουμε αυτά τα φαινόμενα ότι θα γίνουν καθημερινότητά μας. Έτσι θα πηγαίνει ο καιρός. Άλλαξαν οι συνθήκες, τα χαρακτηριστικά. Το δελτίο καιρού, το οποίο εκδίδεται τρεις φορές την ημέρα από το Τμήμα Μετεωρολογίας, είναι ένα τεχνικό κείμενο. Δεν είναι μυθιστόρημα, δεν είναι διήγημα. Είναι τεχνικό κείμενο. Και υπάρχουν λέξεις κλειδιά μέσα. Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες. Έχουν ουσιαστική σημασία αυτές οι λέξεις. Πρέπει να αποτυπωθεί στο μυαλό μας ότι όταν λέμε τοπικές βροχές, δεν σημαίνει μεν ότι θα έχουμε ένα σύννεφο πάνω από το κεφάλι μας και όπου πάμε θα βρέχει. Κάπου θα βρέξει, κάπου δεν θα βρέξει. Όταν λέμε καταιγίδες, σημαίνει ηλεκτρική δραστηριότητα, κεραυνοί, βροντές, αστραπές, ενδεχόμενα χαλάζι, ενισχυμένο πεδίο ανέμων, μεγάλο ύψος βροχής σε μικρό χωρικό και χρονικό διάστημα. Άρα, όλα αυτά τα οποία τα διαβάζουμε σαν αφήγημα στο δελτίο καιρού έχουν μια τεχνική ουσία, την οποία πρέπει ο ακροατής, ο αναγνώστης, να λαμβάνει, το κοινωνικό σύνολο, οι αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν υπόψη. Εδώ και 4 μέρες αναφερόταν ότι τις προηγούμενες μέρες, προχθές, χθες, σήμερα, αύριο, θα έχουμε τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα ζυνοζεύονται ενδεχόμενα και από χαλαζόπτωση κλπ. Να πούμε ότι βλέπουμε στις οθόνες μας τη χθεσινή κατάσταση. Ακριβώς. Εκείνο που βλέπουμε είναι η μέτρηση της κατακόρυφης δομής της ατμόσφαιρας, πώς η ατμόσφαιρα συμπεριφέρεται. Και ένα έμπειρο μάτι, ένας μετεωρολόγος καταλαβαίνει ότι από αυτή και μόνο την εικόνα, εκείνο που φαίνεται δεξιά, φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή διαθέσιμη ενέργεια στην ατμόσφαιρα για να δώσει φαινόμενα, να δώσει καταιγίδες. Γι' αυτό και η πρώτη φράση στο δελτίο καιρού ήταν «Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή της Κύπρου». Ναι. Η αστάθεια φαίνεται από εκείνες τις κόκκινες και την μπλε τη γραμμή. Και αποτέλεσμα αυτής της αστάθειας, όταν συντρέχουν συγκεκριμένες παράμετροι, θερμανθεί απότομα το έδαφος, υποχρεωθεί αέρια μάζα να ανέβει πάνω στο βουνό, στην προσύνεμη πλευρά του βουνού, τότε δημιουργούνται καταιγίδες. Πάμε στο επόμενο να δείτε τι έγινε 2 η ώρα το μεσημέρι. 2 η ώρα το μεσημέρι, λοιπόν, είχαμε αρκετές νεφώσεις σε αρκετές περιοχές της Κύπρου. Άρχισε να έχουμε... το δυτικό τμήμα της Κύπρου ήταν καθαρό. Κάποιοι έκαναν το θαλάσσιο τους μπάνιο στην Πάφο. Αυτό μας έλεγε πριν ο Λεόντιος, ότι σκεφτόταν να πάει και μπάνιο, μάλιστα, γιατί στην Πάφο ήταν χαρά Θεού. Χαρά Θεού. Ενώ από τις κορυφές του Τρόδους, Λεμεσός, κορυφή Τρόδους και ανατολικότερα, πάμε να δούμε την επόμενη εικόνα. Ναι. Δημιουργήθηκαν αρκετές νεφώσεις, οι οποίες έδωσαν βροχές, καταιγίδες, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Πάμε σε αρκετές περιπτώσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις είχαμε χαλαζόπτωση. Εκείνα που φαίνονται με έντονο κόκκινο, πορτοκαλί προς κόκκινο χρώμα είναι οι περιοχές της χαλαζόπτωσης. Οι νεφώσεις, αν δούμε από εκείνο το γράφημα πάνω-πάνω στην κάθε μία από τις δύο εικόνες, είναι οι περιοχές στις οποίες οι βροχές ήταν έντονες και είχαμε και χαλάζι. Μαζί με αυτά τα φαινόμενα συνυπάρχει και το ισχυρό πεδίο ανέμων. Καθώς κατεβαίνουν στην αέρια στήλη, δηλαδή οι έντονες βροχές και το χαλάζι, συμπαρασύρουν ψυχρό αέρα, γι' αυτό και κρυάδισε μετά την βροχή, ο οποίος ενισχύει τον οριζόντιο άνεμο προκειμένου να δημιουργήσει τις όποιες καταστροφές. Είδαν το φως της δημοσιότητας κάποιες εικόνες για χαλαζόκοκο μεγέθους. Εντάξει, η παλάμη μου είναι μεγάλη. Ναι. Το δικαίωμα. Ναι. Όπως τη δικιά σας, Στέλ. Λοιπόν, εάν είχαμε τέτοιο χαλάζι στην Κύπρο, αποτελεί ρεκόρ. Εσείς λέτε ότι δεν είχαμε? Εγώ νομίζω, από ό,τι είδα την εικόνα, ήταν αρκετοί χαλαζόκοκοι μαζεμένοι σε μπάλα. Και εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν είδα, είναι από φωτογραφία που το είδα. Αυτό που βλέπουμε, αυτά. Ναι, είναι από φωτογραφία που το είδα. Όχι, αυτό είναι, εξαρτάται από τη λήψη, αλλά για να έχουμε μέτρο σύγκριση, ήταν ένας χαλαζόκοκος σε μία χούφτα ενός ανθρώπου. Εάν είχαμε ένα τέτοιο χαλάζι στην Κύπρο χθες, αυτό αποτελεί ρεκόρ για όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Να σας ρωτήσω κάτι όμως. Έσπασαν θερμοσύφωνες? Οι θερμοσύφωνες μπορεί να σπάσουν
για πολλούς λόγους. Ναι. Είτε γιατί υπάρχει έντονη χαλαζόπτωση μικρότερου μεγέθους, το οποίο πέφτει από πολύ ψηλά, 13-14.000 μέτρα ύψος πέφτει το χαλάζι. Εάν εκείνο το πράγμα έπεφτε πάνω σε πλάκα σπιτιού, θα την διαπερνούσε. Ναι. Έτσι, το μεγάλο. Το μεγάλο, 150-200 γραμμάρια χαλαζόκοκκος, δεν είναι αστεία πράγματα. Να πέσει από τόσο ψηλά και μάλιστα να πέσει με ορμή. Όχι να αφαιθεί να πέσει με την βαρύτητα, να πέσει με ορμή. Έτσι. Δεν έχουν καταγραφεί τέτοια φαινόμενα και δεν ήταν χτες η κατάσταση τέτοια για να καταγραφούν τέτοια φαινόμενα. Οι φωτογραφίες όμως άλλα δείχνουν. Εντάξει, δεν έμειναν καλλιέργειες στην ελευθερία. Η καλλιέργεια, αγαπητέ Κωνσταντίνε και Στέλλα, μπορεί να καταστραφεί και από την έντονη βροχή και από το πυκνό μικρότερου μεγέθους χαλάζι. Μάλιστα, σωστό. Έτσι. Δεν αμφισβητώ ότι δημιουργήθηκαν χαλαζοπτώσεις. Υπήρχαν χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές. Και εδώ είναι ίσως και το κοινό θα μπορούσε να μας βοηθήσει στο καθημέραν έργο μας. Εάν εντοπίσει χαλαζόπτωση σε κάποια περιοχή. Αυτό τι είναι. Αυτό που έλεγα. Είναι πολύ χαλαζόκοκκι, λυπάμαι που. Αλλά είναι πολύ χαλαζόκοκκι μαζεμένη. Δηλαδή, αφού το έπεσε. Διαδικτύου και το social media, ο καθένας. Ναι. Είναι πολύ. Για να γίνει αυτό, σημαίνει ότι έπεσε. Και μετά. Πήρε και το έκανε μπάλα. Υπάρχει. Το κάνε, ναι, αυτό θα λέγα. Έπεσε και πήγε ο άνθρωπος, ανθρώπινο χέρι και το έκανε μπάλα. Αυτό θεωρώ. Υπάρχει η πιθανότητα ένα χαλαζόκοκκος με έναν άλλον να ενωθεί κατά την πορεία του κατερχόμενη προς τη γη. Αλλά δεν θα δώσει τέτοιο πράγμα. Ναι. Είναι και ομοιόμορφο πάντως έτσι. Υπάρχουν φωτογραφίες από περιοχές όπου δημιουργήθηκαν χαλαζοπτώσεις. Ο μεγαλύτερος χαλαζόκοκκος που δημιουργήθηκε ποτέ δημιουργήθηκε στην περιοχή της Νοτίου Αμερικής, στον κόλπο του Μεξικού. Είχε μάζα 2 κιλά. 2 κιλά. 2 κιλά, ναι. Εκεί οι καταιγίδες είναι τεράστιες. Μαζικά έπεσε τέτοιο ή ένα, να σου πω. Ένα. Ένας χαλαζόκοκκος. 2 κιλά. Είναι απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ αυτό, έτσι. Ναι. Στην Κύπρο, ο μεγαλύτερος χαλαζόκοκκος που έχει ποτέ μετρηθεί είναι κάτι μεγαλύτερο από καρύδι. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από καρύδι. Είναι μαντορίνι. Και πορτοκάλι, μη σου πω. Μπάση περιπτώσει. Ο Παιδιαίος. Ναι. Ένα άλλο πρόβλημα. Σωστό. Πέφτει πολύ βροχή σε μικρό χρονικό διάστημα, έτσι, σε μία ώρα και δημιουργήθηκε το πρόβλημα εκεί, υπερχείλησε ο Παιδιαίος. Το πρόβλημα είναι η βροχή ή μήπως είναι τα φερτά υλικά που ο κάθε ένας ό,τι θέλει να ξεφορτωθεί το ξεφορτώνεται σε μία κήτη ενός ποταμού. Διότι όλα τα συστήματα που αφορούν την ροή του νερού κατασκευάζονται με βάση τις εντάσεις της βροχόπτωσης. Και λέει ότι εάν η μέγιστη βροχόπτωση που καταμετρήθηκε στην Κύπρο, στην περιοχή τάδε είναι αυτή και αυτή, τότε με αυτές τις προδιαγραφές πρέπει να γίνει. Αυτό όμως δεν έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των χρόνων, κύριε Νικολαίδη. Δηλαδή δεν έχουν αλλάξει και οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά και των βροχών και του καιρού και η συχνότητα. Ένα δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο θα έχει ζωή 50-100 χρόνια, δεν δημιουργείται με τις εντάσεις της βροχής των προηγούμενων 10-20 ετών. Δημιουργείται με εντάσεις βροχής πολλών ετών προηγουμένως και για μια μεγάλη περίοδο επαναφοράς. Υπάρχουν ειδικά λογισμικά με τα οποία. Άρα, όταν σου λέει ότι σε 60 εκατοστό μέτρα διάμετρο μπορώ εγώ να κορέσω τόσους τόνους νερό την ώρα λόγω αυτών των εντάσεων, είναι ένα πράγμα. Και αν η δυνατότητα να κορέσει αυτό το νερό περιορίζεται γιατί φερτά υλικά έχουν κλείσει τις χάρες ή έχουν κλείσει τους αγωγούς στο γεφύρι του Παιδιαίου πίσω από το στρόβολο, είναι άλλο θέμα. Άρα θεωρείτε ότι ο λόγος υπερχείλησης του Παιδιαίου είναι αυτός. Είναι και αυτό ένα θέμα, το οποίο πρέπει να εξεταστεί και σήμερα, τώρα, ναι, που κάθισε η στάθμη του νερού, θα φανεί. Εάν εκεί υπάρχουν δέντρα μέσα, ναι, υπάρχουν κλαριά, υπάρχουν φερτά υλικά τα οποία περιόρισαν τη δυνατότητα του γεφυριού να μεταφέρει το νερό, θα φανεί σήμερα. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ήταν, με συγχωρείς όμως, ναι, Κωνσταντίνη, ήταν όμως μία υψηλής έντασης βροχή. Ναι. Δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι ενδέχεται να υπάρχει και άλλος λόγος για τον οποίο πλημμυρίσαμε. Ναι. Με βάση αυτά που παρατηρείτε, που τα είδατε και πέρσι, αρχίσαμε και φέτος, μπορούμε να κάνουμε μία πρόβλεψη για το τι έρχεται τους επόμενους μήνες. Οι επόμενοι μήνες. Πάντα και με όσα λέγονται, ναι, περί κλιματικής αλλαγής κλπ. Οι επόμενοι μήνες φαίνεται ότι θα είναι με κανονικές θερμοκρασίες. Ο Οκτώβριος μας έχει δώσει αρκετές βροχές τοπικού χαρακτήρα, ναι, αλλά είναι ένας θερμός Οκτώβριος. Περασμένη εβδομάδα είχαμε 36 βαθμούς Κελσίου. Χτες είχαμε 31-32. Η κανονική είναι 28 βαθμοί Κελσίου. Άρα είναι ένας θερμός Οκτώβριος. Περιμένουμε να πέσουν λίγο οι θερμοκρασίες μέσα με τέλη αυτής της εβδομάδας.
η κλιματική αλλαγή, για την οποία αιτιούνται πάρα πολλά μελλοντικά φαινόμενα, λέει ότι ναι, θα έχουμε πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι, πιο συχνά. Στην Κύπρο η ακρότητα των φαινομένων είναι ένα θέμα και η συχνότητα των φαινομένων είναι ένα άλλο θέμα. Παρατηρούνται συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κύπρο. Πέρυσι τον Οκτώβριο είχαμε τον ανεμοστρόβιλο στην περιοχή της Κοκκινοτριμηθιάς, Αγίων Τριμηθιάς. Έτσι. Αυτή η συχνότητα, όταν παρακολουθείτε σε 2-3 χρόνια, δεν δείχνει τάσεις. Πρέπει να έχουμε συχνότητες, πρέπει να έχουμε φαινόμενα που να εξετάζονται σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο, δεκαετία, δεκαπενταετία, για να μπορούν να βγουν ασφαλείς αυτές τις εκτιμήσεις. Ναι. Μεταβάλλονται πολύ γρήγορα οι κλιματικές συνθήκες. Η περιοχή της Κύπρου ζει την κλιματική αλλαγή. Ναι. Ο περσινός μας χειμώνας ήταν ένας χειμώνας πολύ ομβρός, ένας χειμώνας θερμός όμως. Τα θερμός ο χειμώνας μας. Ναι. Έτσι. Απλά έβρεχε. Δεν κρυώσαμε. Δεν κρυώσαμε. Να βάλουμε μια μικρή ανατελή, γιατί οι τηλεθεατές μας είναι και ρεπόρτερα μεσή. Ναι. Μου στείλαν τώρα μηνύματα για το τι έγινε χθες στο Φρέναρος και συγκεκριμένα ακούσανε τη συζήτησή μας για το χαλάζι. Σας δείχνω έτσι τι μου στείλανε και μου είπανε ότι είναι πραγματικό και ότι έγινε χθες στην περιοχή του Φρενάρους και δεν ήταν πιο πάνω. Ωραία. Εδώ ότι ήταν τόσο το μέγεθος του χαλαζίου. Αυτή την εντύπωση μου δίνει από τη φωτογραφία. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι μέσα στο χέρι, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος και τις ζημιές που έχει καταγραφεί σε αμάξι από το μέγεθος του χαλαζίου αυτού. Κοιτάξτε, είπα, εκτιμώ από τη λήψη, από τη φωτογραφία. Ναι. Αλλά ένας τέτοιος χαλαζόκοκκος αποτελεί ρεκόρ για την περιοχή της Κύπρου. Μπορεί να το σπάσαμε το ρεκόρ. Και εμένα μου φάνηκε ότι είναι δυνατόν, αλλά εντάξει, ξέρετε, τώρα εδώ έχουμε κάτι άλλο. Είναι μέσα στα παλάμη γυναίκα. Μπορούμε να πάμε πίσω στις εικόνες εκεί του μετεωρολογικού ραντάρ, να δούμε την περιοχή του, η τρίτη διαφάνεια που έχω φέρει. Αυτό θέλετε, με τις χάρτες. Ναι, εκείνο. Πράγματι, γύρω στις 4 το απόγευμα είχαμε έτσι έντονη καταιγίδα και στην περιοχή των Κοκκινοχωριών και πράγματι από ό,τι φαίνεται και από την κατανομή της έντασης της βροχής σημειώθηκε χαλαζόπτωση. Δεν ήταν πολύ υψηλότερες οι ανακλάσεις από ό,τι στην περιοχή της Λευκωσίας. Στην περιοχή της Λευκωσίας το χαλάζι ήταν του μεγέθους του ενός εκατοστού διάμετρο. Εδώ είναι από το Φρέναρος η φωτογραφία αυτή. Φρέναρος είναι στα Κοκκινοχώρια. Ναι, απλά λέω ότι δεν είναι από τη Λευκωσία. Οπότε είναι γι' αυτό μας δημιουργεί έτσι λίγο την κρατούμε λίγο πισινή. Ναι, διότι με τις ίδιες εντάσεις έδωσε εντελώς διαφορετική χαλαζόπτωση. Ψάξτε το πάντως, γιατί αν έχουμε ρεκόρ είναι σημείο αναφοράς και ιστορικό τώρα, μάλιστα. Πώς θα διαπιστωθεί το ρεκόρ? Εκείνος ο χαλαζόκοκκος έχει λιώσει. Ναι. Θα πρέπει να ξαναγίνει για να δούμε. Ναι, ή να το διατηρήσει στο ψυγείο. Ένα τηλέφωνο στο τμήμα 24802977 που είναι η πρόγνωση καιρού, να μπορέσουμε να το καταγράψουμε και εμείς στην κλιματολογία και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και το χαλαζόκοκκο. Σε έτσι περιπτώσεις δηλαδή, αν με συγχωρείτε, δεν είναι στη Λευκωσία που πέφτει ο χαλαζόκοκκος, θα μεταβεί η μετεωρολογική υπηρεσία εκεί για αν να. Αν το βάλει στο ψυγείο. Ναι, δηλαδή δεν έχετε κάποιο μηχανισμό εσείς ώστε να το καταγράψετε. Όχι. Άρα, εντάξει, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε υπάρχει φωτογραφίες, δεν μπορεί να γίνει ανάλυση ή επιστημονική. Όχι, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Βλέπετε, και εγώ που έχω δει πάρα πολλές φορές χαλάζι στη ζωή μου, αλλά και εσείς εκτιμήσατε ότι αυτό πιθανόν να είναι. Εκτιμήσατε. Αλλά τώρα μπορεί να το πάρω και πίσω. Είναι πολύ μεγάλο. Παραμένει όμως το πρόβλημα για μένα. Ναι. Παραμένει. Θα έχουμε και τις επόμενες μέρες. Από ό,τι φαίνεται και σήμερα θα έχουμε. Από ό,τι φαίνεται και σήμερα, αλλά από την Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή αλλάζει ο καιρός. Η αέρια μάζα που μας επηρεάζει μέχρι και σήμερα είναι αέρια μάζα η οποία ονομάζεται ασταθής, όπως είπαμε. Ναι. Από την Τρίτη σταδιακά θα αρχίσει να δημιουργείται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου χαμηλή πίεση, η οποία θα παραμείνει στην περιοχή για το μέγιστο αυτής της εβδομάδας. Χαμηλή πίεση είναι συνδεδεμένο με βροχή. Άρα θα έχουμε βροχές που θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό και τοπικές καταιγίδες. Οι προηγούμενες μέρες ήταν καταιγίδες
το κύριο χαρακτηριστικό και τοπικές βροχές. Αλλάζει λίγο ο καιρός μας, γι' αυτό και όπως θα διαβάζετε στα δελτία, λέει χαμηλή πίεση στην περιοχή, η οποία θα ρίξει και τις θερμοκρασίες αισθητά τις επόμενες μέρες. Οι βροχές θα ξεκινάνε κατά το μεσημέρι, όπως συνηθίσαμε τις προηγούμενες μέρες. Αυτές οι βροχές του μεσημεριού είναι βροχές αστάθειας, βροχές ασταθούς αέριας μάζας. Οι βροχές που θα έχουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα είναι βροχές από ένα βαροκλινικό σύστημα. Από ένα σύστημα το οποίο θα είναι ταυτόχρονα και πτώση της θερμοκρασίας. Θα πέσει και η θερμοκρασία κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πόσο θα πέσουμε περίπου? Κοιτάξτε, τα κανονικά είναι 27-28 στο εσωτερικό. Θα πέσει στους 26, θα πέσει στους 25. Έτσι. Θα είναι μια ουσιαστική πτώση, θα είναι αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Επίσης, ο Οκτώβριος είναι και ένας μήνας που έχει παρατηρηθεί η πρώτη χιονόπτωση. Έτσι. Κλιματικά, κατά τον μήνα Οκτώβριο, έχει καταγραφεί και χιονόπτωση στην Κύπρο. Ναι. Η οποία εκτείνεται μέχρι και τον Απρίλιο. Τελευταία χιονόπτωση είναι καταγραμμένη μέχρι και Απρίλιο, τον λίγο Οκτώβριο πριν το Πάσχα. Θυμάστε πότε περίπου χρονολογικά? Θα σας γελάσω. Πάνε πάρα πολλά χρόνια πάντως. Γιατί... ναι, δεν είναι συχνό. Η συχνότητα αρχίζει και αυξάνει Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φλεβάρι. Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας με τη μεγαλύτερη συχνότητα χιονοπτώσεων. Οι υπόλοιποι μήνες είναι με πολύ χαμηλότερη συχνότητα. Μάλιστα. Και με μεγαλύτερο ύψος φρέσκου χιονιού. Όταν λέμε φρέσκο χιόνι, εννοούμε το χιόνι το οποίο δημιουργήθηκε όχι το προηγούμενο χιόνι, αυτό το οποίο μετά από το προηγούμενο προσθέθηκε πάνω, το φρέσκο χιόνι. Έτσι. Ναι. Θα έχουμε χιονόπτωση στο εσωτερικό φέτος? Μπορούμε να κάνουμε τέτοια προβλήση? Το είναι ψευοποθισμός όλων. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι γεγονός ότι στο εσωτερικό πάνω από τα 200-250 μέτρα υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται χιονόπτωση. Κάθε χρόνο σχεδόν. Ναι. Εμείς στη Λευκωσία βλέπουμε το χιόνι στην περιοχή του Πολιτικού, στα Καμπιά και πιο πάνω Καπέδες, έτσι, αυτή η περιοχή. Ναι, θα μπορούσε να έχουμε και φέτος χιονόπτωση, η οποία βέβαια διαρκεί πολύ λίγο. Δεν στιβάζει που λέμε. Δεν στιβάζει. Να το χαρούμε. Ναι. Δεν στιβάζει. Να ανοίξουμε έτσι το παραθύρο μας. Θυμάμαι το 96, πήγαμε σχολείο και ήταν όλα στα λευκά. Όλα στα λευκά. Και εγώ θυμάμαι, είχαμε το παραθύρο, ήταν εκείνη η χρονική περίοδος και ήταν... Το 96, έτσι για την ιστορία, το χιόνι στην περιοχή της Λευκωσίας, γιατί είχαμε και ημέρες ολικού παγετού, δηλαδή όπου η θερμοκρασία ήταν κάτω του μηδενός, διήρκεσε στις βορεινές πλευρές, έτσι στα βορεινά των σπιτιών μας, μέχρι και τρεις μέρες. Ναι. Εμένα τα παιδιά είχαν κάνει ένα χιονάνθρωπο στο βορεινό τμήμα του σπιτιού, ο οποίος κράτησε για τέσσερις μέρες. Εμείς πήγαμε σχολείο και μας φώναζαν οι καθηγήτριες να μπούμε στην τάξη και... Ήταν η μέρα για να μπούμε στην τάξη. Ναι, εκείνη η μέρα που είδες καμιά φορά. Αντί να πούν, μάλιστα, χιόνισε πρώτη φορά, απολαύστε την μέρα. Λοιπόν, για να μην δημιουργούνται όμως έτσι λαθασμένες εντυπώσεις, για το χαλάζι, δεν αμφισβητώ την τιμιότητα κανενός, έτσι. Απλώς, αν έγινε κάτι τέτοιο, πρέπει να αποτελεί ρεκόρ για την περιοχή. Ωραία. Και αν ξαναγίνει, αν μπορεί κάποιος από τους κατοίκους να το κρατήσει... Να το κρατήσει στο θάλαμο του σπιτιού, για να πάει ένας άνθρωπος να το μετρήσει σωστά και να καταγραφεί σαν ένα γεγονός. Επειδή δεν έχουμε μετεωρολογική παρατήρηση από όλες τις περιοχές της Κύπρου, καλό είναι και ο κοινωνικό σύνολο 24-802-977. Είναι το γραφείο πρόγνωσης του αεροδρόμιο Λάρνακας. Ένα τηλέφωνο. Εδώ έχει χαλάσει. Μέγεθος εκτιμώ τόσο. Έτσι. Βοηθάει και τα παιδιά στην πρόγνωση να προσαρμόσουν την πρόγνωση και είναι και μια κοινωνική προσφορά. Διότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο κάποιος να οδηγεί σε χαλαζόπτωση. Σωστό. Έτσι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.